Και τώρα ήρθε η σειρά να διαγωνιστεί η Βασιλιάνα. Και τι της έλαχε, ακούστε. Της έλαχε για συνοδός αυτό το κορίτσι που από τη στιγμή που ήρθε στο My Style Rocks πρέπει να λέγαμε σε κάθε επεισόδιο το Y2K τουλάχιστον 20 με 30 φορές. Έπρεπε να μάθουμε οπωσδήποτε να είμαστε γλώσσοι. Μάθαμε επίσης ότι όταν έχει κάποιος ένα εσώρουχο στην τσάντα του, αυτό χρησιμεύει για να κάνει κότσο τα μαλλιά. Και επίσης ότι το λεοπάρ δεν λέγεται λεοπάρ, αλλά παρδαλέ. Είναι η Ειρήνη Καζάκη. Πολύ. Σε σκέφτομαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σε παίρνω σαν αντιβίωση, φαντάσου. Έλα εδώ λίγο να πάει η Βασιλιάνα εκεί. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Δεν μπορεί να προσανατολιστεί, είναι καταπληκτικό. Και τώρα ήσουν καλό κορίτσι εδώ με τη Βασιλιάνα. Δεν ήμουνα. Εξαιρετική. Πάμε να δούμε τώρα τι έχετε σκεφτεί και πού πηγαίνετε. Λοιπόν, εμείς με την Ειρήνη είμαστε κολλητές. Και χρόνια διοργανώναμε πάρτι με θέμα το δίσκο και ήμασταν πάρα πολύ καλές. Και είπαμε δεν ανοίγουμε και μία κιόλας. Δίσκο. Ακριβώς. Να κάνουμε τα θεματικά μας τα πάρτι και σήμερα είναι το opening. Είμαστε στην Αμερική, έχουμε βρει κατάστημα απέναντι στην Αμερική. Από το στούντιο 54 να το κλείσουμε κιόλας και είμαστε στο grand opening. Κοίταξε, είμαστε βέβαια, και ιδιοκτήτριες. Το στούντιο 54 έχει κλείσει πάρα πολλά χρόνια. Ναι, το είπα χαριτολογώντας ότι... Εντάξει, λέω μήπως εμπέρδεψε, γιατί όχι, τα έκανε όχι, όχι, είμαστε τέτοια, απέναντι λέγες. Του. Απέναντι, απέναντι του. Και δεξιά. Απέναντι βγαίνοντας δεξιά. Ναι, απέναντι βγαίνοντας δεξιά. Ωραία, απέναντι βγαίνοντας δεξιά είναι το μαγαζί των κοριτσιών. Είμαστε στη Νέα Υόρκη. Αυτά. Σε παρακαλώ, Διονυσία, πες μου γιατί έχεις βάλει δύο σε αυτήν την εμφάνιση. Νομίζω ότι κάπου κρυφά ακούγε προχθές. Εσύ το έκανες το look της κοπέλας. Όλο το ντύσιμο, ναι. Εννοείται. Θες να την πάρω μαζί μου στο διάστημα που έχω τη φωτογράφηση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να κάνω λάθος, θα ακούσω όταν πάτε εκεί μπροστά. Οι γυαλάδες σου μου κάνουν δίσκο. Τα πατρών σου δεν μου κάνουν δίσκο. Είσαι λάθος. Ναι. Αν ήξερε, είμαι για πεντάρι. Περίμενε, ρε παιδί μου, να το συζητήσουμε. Κάτσε, κράτα να αυτό που σου λέω. Αν σας έβλεπα έξω από ένα μαγαζί, δεν θα έλεγα ότι μέσα εκεί είναι δίσκο. Σας έβλεπα για πιο πολύ καρναβάλι της Πάτρας, αλήθεια. Βλέπω τέτοιες εικόνες, ακριβώς όμως. Σχολίασε το καρναβάλι της Πάτρας, παρακαλώ. Καταρχήν, δεν το σας δίσκο λέω, έχει υπερβολή και μοιάζει πάρα πολύ, όντως και με το καρναβάλι. Υπάρχουν υπερβολές. Όχι, όχι, όχι. Το outfit, το μακιγιάζ, το μαλλί μου. Η καμπάνα που δεν έχει φέρει καμιά σας, εδώ πέρα το παντελόνι... Δεν σου έβαλα ένα, αυτό δεν είναι καμπάνα. Δεν έχει να κάνει με ένα. Αυτό το outfit είναι ακριβώς μέσα στο concept. Γιατί δεν έχετε λιγότερο καρναβάλι. Λοιπόν, τελεία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, ανησυχεί, παιδιά, διαγωνίζεται. Ναι, τόση ώρα όμως μου λέει, δεν τα ακούω, εγώ είμαι για πεντάρια, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι στυλίστρια, αλήθεια, δεν ξέρω, μάλλον βλέπω λάθος. Να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει. Καλά, εντάξει, ναι. Δεν μας νοιάζει. Καλά και εγώ και εμένα να δείτε πως δεν μας νοιάζει, αλήθεια. Κόλαφος. Δεν νοιάζει. Απάντηση κόλαφος εδώ. Τελικά σας νοιάζει, να ακούσετε ή όχι. Ναι, για πες. Τώρα δεν με νοιάζει εμένα όμως. Εγώ δεν κατάλαβα. Δεν περίμενα να καταλάβεις. Προσβλητικό. Εσύ καταλαβαίνεις τα πάντα. Όχι, εγώ είμαι η πρώτη που λέω ότι δεν καταλαβαίνω εδώ πέρα. Εγώ το είπα πρώτη από σένα. Λήξη. Εσύ μικρή κουκλίτσα όμορφη, πόσο χρονών είσαι. Κουκλίτσα μου, μην κάνεις τώρα age shaming, δεν είναι ωραίο. Όχι, σοβαρά σε ρωτώ πόσο χρονών είσαι. Τι σημασία έχει αυτό. Σίγουρα εσύ κάνεις την ηλικία μου. Δεν θα μπω σε αυτό. Λοιπόν τώρα, ναι. Είναι η στιγμή που θα πας μπροστά στους κριτές.
Μάλιστα. Θέλω να συμπεριφερθείς καλά, να είσαι καλό κορίτσι. Πάντα καλό. Ένα απλό κορίτσι είμαι. Και να σεβαστείς τους ανθρώπους εκεί πέρα. Πάμε, καλό. Πάμε, Ρινάκι μου.